Ακόμα μια πολιτική συζήτηση. Φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο της Κρήτης σήμερα στον όμιλο της Κρήτη TV τον κύριο Κωνσταντίνο Ανδρεαδάκη, υποψήφιο βουλευτή Λασιθίου με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Την καλησπέρα μου. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ανδρεαδάκη. Τον κύριο Εμμανουήλ Τσετσιριδάκη, υποψήφιο βουλευτή Χανίων με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Την καλησπέρα μου. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλώς ήρθατε. Και την κυρία Ειρήνη Δαλαβέρου Καρύδη, υποψήφια βουλευτή Λασιθίου με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία σε όλους. Θέλω λίγο να ξεκινήσω με τον κύριο Ανδρεαδάκη και να τον ρωτήσω με αφορμή το γεγονός ότι είναι ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος κατεβαίνει πρώτη φορά σε εθνικές εκλογές υποψήφιος. Για ποιο λόγο ένας νέος να στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία και τι είναι αυτό το οποίο έχει αλλάξει κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη στο μέτωπο της στήριξης της νέας γενιάς. Συγκεκριμένα παραδείγματα. Λοιπόν, γιατί ένας νέος να ασχοληθεί καταρχήν με την πολιτική, πολύ σημαντικό, και γιατί να υποστηρίξει τη Νέα Δημοκρατία. Πρώτον, γιατί είναι καθήκον μας οι νέοι να είναι μέσα στο πολιτικό γίγνεσθε και να διαμορφώσουν αυτή το μέλλον το οποίο θα κληθούν τις αποφάσεις αυτές, τα βάρη αυτά να τα αντιμετωπίσουν στο μέλλον. Γιατί τώρα με τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποτελεί τον Πρωθυπουργό, ο οποίος πρώτο και κύριο έδωσε όθηση και αναπτυξιακή τροχιά στην Ελλάδα μετά από μια δεκαετή κρίση, μετά από μια κρίση υποεπένδυσης, την κρίση του brain drain, για να το πάμε πιο πέρα, γιατί δεν ήταν μόνο οικονομική και σε πολλούς άλλους παράγοντες, αλλά και γιατί είναι ο Πρωθυπουργός ο οποίος τήρησε και με το παραπάνω τις προεκλογικές δεσμεύσεις που είχε δώσει στις εκλογές του 2019. Κύριε Ανδρεαδάκη, υπάρχει ένα ποσοστό ανεργίας στους νέους που έχει μειωθεί, αλλά η ανεργία παραμένει σε ψηλά επίπεδα. Υπάρχει χαμηλή απορρόφηση νέων επιστημόνων. Υπάρχει το φαινόμενο του brain drain, όπως πολύ σωστά αναφέρατε. Βγαίνεις έξω ακόμα και το 22-23, αλλά δεν γυρίζεις πίσω. Υπάρχει ένα επίδομα ανεργίας το οποίο είναι στον αέρα. Πολλοί εποχικά εργαζόμενοι νέοι, 18-19-20 χρονών, δουλεύουν το καλοκαίρι, αλλά το χειμώνα παραμένουν απλήρωτοι. Και είναι παθογένειες και ζητήματα για τα οποία δεν έχει δοθεί λύση. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας 100%. Δημοσιογραφικά, εγώ δεν διατυπώνω υποκειμενική άποψη, σίγουρα, κύριε Ανδρεαδάκη. Διατυπώνω μία άποψη αντικειμενική μέσα από το ρεπορτάζ. Και τώρα, αν θέλετε να αμφισβητήσετε το ρεπορτάζ, είναι δικό σας θέμα. Όχι. Δεν θέλω να αμφισβητήσω καθόλου τη δουλειά σας. Οπότε πάμε να συμφωνήσουμε, λοιπόν. Πάμε να συμφωνήσουμε. Απλά να τα δούμε λίγο αναλυτικότερα. Ναι. Λοιπόν, όντως έχουμε μεγάλο ποσοστό νέων, πάρα πολύ μεγάλο, το οποίο κατά τη διάρκεια της κρίσης έφυγε στο εξωτερικό. Και γιατί έφυγε στο εξωτερικό? Γιατί αφενός μεν η μισθή ήταν πολύ καλύτερη, και αφετέρου, επειδή μιλάμε για επιστήμονες, όπου ο επιστήμονας, ο οποίος έχει κάνει αγώνα για να κατακτήσει τον τίτλο του, θέλει να εργάζεται και στις καλύτερες των δυνατών δομές. Υστερούμε και σε αυτά τα δύο τα οποία ανέφερα? Μάλιστα υστερούμε. Και γι' αυτό το λόγο η Νέα Δημοκρατία στο πρόγραμμά της έχει συγκεκριμένους στόχους, ούτως ώστε και οι μισθοί να είναι καλύτεροι και οι δομές να βελτιωθούν. Παράδειγμα στην υγεία. Επίσης, κάτι το οποίο θέλω να το τονίσω και να ολοκληρώσω, αν θέλετε, λίγο σύντομα. Κάτι που θέλω να τονίσω και να το πω είναι ότι μιλάω με ανθρώπους της ηλικίας μου και μου λένε ότι εντάξει, τέλειωσα το πανεπιστήμιο μου και πάω να βρω δουλειά και δεν με δέχονται γιατί δεν έχω προϋπηρεσία. Φαντάζομαι ότι το έχετε ακούσει όλοι σας. Η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που με τον νόμο του πρώτου ενσύμου, θέλω να το τονίσω αυτό, δίνει τη δυνατότητα και στον εργοδότη αλλά και στον εργαζόμενο επιδοματικά να πιάσει πρώτη δουλειά και να ξεκινήσει από αυτή την προοπτική να χτίσει τον μέλλον του στον εργασιακό του κλάδο. Στηρίζεστε σε δημοσκοπικά ευρήματα, βασίζεστε στις δημοσκοπήσεις? Πάρα πολύ. Πιστεύω. Οι νέοι προηγούνται. Ο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται στο κομμάτι των νέων από τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει μια τελευταία δημοσκόπηση. Απλά θέλω να τα αναφέρω λίγο και θα βρεθώ στο επίκεντρο της συζήτησης. Ήθελα να επιβεβαιώσω και μπήκα να δω λίγο τα στοιχεία μου. Ισχύει αυτό το οποίο λέω? Να πάμε στον κύριο Τσιτσιριδάκη.
υποψήφιο βουλευτή Χανίων με το Πασόκ Κινάλ. Αναφέρεται κύριε Τσιτσιριδάκη και το κόμμα κεντρικά και οι υποψήφοι του ότι παραμένετε πιστοί σε αξίες και στο όραμα βέβαια που χαρακτηρίζει το Πασόκ. Και θέλω να σας ρωτήσω και να σταθούμε λίγο σε αυτές τις παθογένειες. Τις παθογένειες που έχουν να κάνουν με την έλλειψη κινήτρων στη νέα γενιά, που έχουν να κάνουν με τα εφόδια που δεν έχουν δοθεί, που έχουν να κάνουν με τους χαμηλούς μισθούς. Παθογένειες που φέρουν και την υπογραφή του Πασόκ λόγω των κυβερνήσεών τους περασμένες δεκαετίες. Θα ήθελα ένα σχόλιο. Το σχόλιο μου είναι ότι το Πασόκ προσπάθησε όλα αυτά τα χρόνια που κυβέρνησε να κάνει τομές για τη νέα γενιά. Προσπάθησε να φέρει μια διαφάνεια, όπως είναι η διάβγεια. Βοήθησε στο να αναπτυχθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σίγουρα για τη νέα γενιά, και εμείς το έχουμε ζήσει πολύ περισσότερο, δεν έγιναν τα σωστά πράγματα όλα αυτά τα χρόνια. Και γι' αυτό οι περισσότεροι νέοι έχουν φύγει στο εξωτερικό. Από εκεί και πέρα πρέπει και να δώσουμε κίνητρα ώστε να επανέλθουν οι νέοι πίσω στην Ελλάδα, καλύτερες υποδομές. Και αυτό φαίνεται ακόμη και στα Τέμπη, ότι δεν υπήρχαν οι υποδομές που θα έπρεπε. Και ίσως πολλοί νέοι που έχουν φύγει στο εξωτερικό και μπορούν να δουλεύουν σε τέτοιες δουλειές, σε τρένα, σε λεωφορεία, δημόσια ή ιδιωτικά στο εξωτερικό, να μπορούσαν, αν ήταν καλύτερες οι δομές, να βρουν μια καλύτερη δουλειά εδώ. Και ίσως και με λίγο χαμηλότερο μισθό. Το να ζεις στο εξωτερικό έχει και τα θετικά, έχει και τα αρνητικά του. Να είμαστε ειλικρινείς. Εμείς, ως νέοι άνθρωποι και ως άνθρωποι που έχουμε μεγαλώσει και έχουμε επενδύσει αυτή τη χώρα, έχουμε σπουδάσει εδώ, δεν είναι μόνο το κριτήριο το οικονομικό για να φύγουμε έξω. Υπάρχουν και άλλα πολλά κριτήρια. Όπως είναι η ποιότητα ζωής. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτή η ποιότητα ζωής. Μάλιστα. Να περάσουμε στην κυρία Δαλαβέρου Καρύδη, υποψήφια βουλευτή Λαστείου με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Πέρα από την αντιπολίτευση, τη δρυμία κριτική την οποία ασκείται διαχρονικά στε κυβερνητικές πολιτικές, να περάσουμε λίγο στην πράξη. Τι είναι αυτό το οποίο προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα στο κομμάτι της στήριξης της νέας γενιάς? Το Κομμουνιστικό Κόμμα πάντα στηρίζει, αλλά και στηρίζεται από τη νέα γενιά. Μην ξεχνάτε, μεθαύριο έχουμε τις φοιτητικές εκλογές. Στις περισσινές φοιτητικές εκλογές είχαμε αυτήν τη μεγάλη πρωτιά που επανήλθε μετά από τόσα χρόνια. Και φαίνεται ότι οι νέοι στηρίζουν πραγματικά το Κομμουνιστικό Κόμμα, γιατί, όπως λένε και οι δημοσκοπήσεις, το πιο σταθερό κόμμα στη συνείδηση του κόσμου είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο σημαίνει ότι οι άνθρωποι καταλαβαίνουν πια τη σταθερότητα των αξιών, τη σιγουριά που έχει το κόμμα για τα πράγματα που λέει, για τα πράγματα που υποστηρίζει, αλλά και την αμφισημία που έχουν οι λόγοι των άλλων κομμάτων. Τα λέμε έτσι, τα λέμε κι αλλιώς. Έχουμε... Μειώθηκε, λέμε, η ανεργία, γιατί οι νέοι μας έχουν φύγει στο εξωτερικό. Η ανεργία των νέων δεν έχει μειωθεί. Απλά οι νέοι φύγανε. Έχουν μειωθεί οι μισθοί και οι συντάξεις σε τέτοιο βαθμό που οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν. Δεν μπορούμε να μιλάμε, λοιπόν, ότι κάτι συμβαίνει από πλευράς κυβερνητικής, αλλά και της κάθε κυβέρνησης. Μάλιστα. Που προβλέπεται. Μάλιστα. Να έχουμε μετά τις εκλογές. Μάλιστα. Προτείνω να πάμε σε διάλειμμα. Βλέπω ότι έχουμε 3 λεπτά για το break. Να πάμε σε διάλειμμα, Θεοδόρα, σκηνοθέτης μας πάνω, και να επιστρέψουμε για να πιάσουμε τις 2 τελευταίες θεματικές. Πάμε να επιστρέψουμε για να μην κόψουμε στη μέση. Υπενθυμίζω ότι φιλοξενούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Ανδρεαδάκη, υποψήφιο βουλευτή Λαστείου με τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Μανουήλ Τσιτσιριδάκη, υποψήφιο βουλευτή Χανίων με το Πασόκ Κινάλ, και βέβαια την κυρία Ειρήνη Δαλαβέρου Καρύδη, υποψήφια βουλευτή Λαστείου με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Πάμε να πιάσουμε τη θεματική που έχει να κάνει με αναπτυξιακά έργα σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Να ξεκινήσω με τον κύριο Ανδρεαδάκη, υποψήφιο βουλευτή ο Λασίθη, και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Ανδρεαδάκη, τι είναι αυτό που πρέπει να προτάξει ένας πολιτευτής, ένας υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο Λασίθη, ένας στέλεχος, τοπικός στέλεχος του κόμματος εκεί στην περιοχή, στο κομμάτι των έργων που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και σήμερα. Η βιτρίνα προκειμένου να κατέβετε στις εκλογές. Τι κάνατε την περασμένη τετραετία στο Λασίθη? Λοιπόν, τα έργα που έχουν γίνει στο Λασίθη είναι έργα τα οποία
με την υποανάπτυξη και την υποεπένδυση που υπήρχε τα τελευταία 15 χρόνια, πιστεύω ότι ούτε ο πιο αισιόδοξος θα μπορούσε να τα φανταστεί. Και μιλάω βεβαίως για την εγγυημένη χρηματοδότηση για κομμάτια του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης εντός του Λασιθίου. Μιλάω για έργα που έχουν γίνει σε ό,τι έχει να κάνει με λιμνοδεξαμενές, αρδρευτικές εργασίες, πολλά. Μπορώ να σας αναφέρω. Σημαντικός ρόλος και της αυτοδιοίκησης σε αυτά τα θέματα, βεβαίως, αν έχουν τρέξει. Βεβαίως, ναι. Απλά προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Το κυνηγάει και ένας δήμαρχος, δηλαδή. Ναι, αλλά προσέξτε τι γίνεται όμως. Ότι για να το κυνηγήσει ο δήμαρχος πρέπει να έχει τα κατάλληλα εργαλεία. Τα εργαλεία αυτά ποια είναι? Η χρηματοδότηση. Να θυμίσουμε εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κόμισιον, δεν χρηματοδοτεί πλέον κονδύλια, δεν δίνει κονδύλια πλέον για δρόμους. Πώς τα πήραμε εμείς αυτά τα κονδύλια? Με πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος, όντας ένας ηγέτης εγνωσμένης αξίας στο εξωτερικό, απέτησε αυτά τα κονδύλια από την Κομισιόν και τα πήρε. Δρόμοι λοιπόν μετά. Έτσι. Αναφερθήκατε σε λιμνοδεξαμενές. Ναι, βεβαίως. Θα μιλήσω για την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου και θέλω να μιλήσω συγκεκριμένα. Έχουμε το φράγμα και το αρδρευτικό σύστημα στον Άγιο Ιωάννη, όπου ωφελεί 1050 αγρότες, ύψους 38,8 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε επίσης και την βοήθεια σε κτηνοτρόφους, ύψους 8 εκατομμυρίων, όπου το σύνολο του κονδυλίου ήταν 12, μάλιστα. Τα 8 από αυτά αφορούσαν την Κρήτη και τα υπόλοιπα 4 για την υπόλοιπη νησιωτική Ελλάδα. Λοιπόν, να πάμε. Κανονικά πρέπει να πάω στον κύριο Τσιτσιριδάκη, αλλά επειδή και η κυρία Δαλαβέρου Καρύδη είναι στο Λασίθι και έχει εικόνα γενικά, οροπέδου Λασιθίου, αν δεν κάνω λάθος, αναφέρθηκε σε κάποια ζητήματα ο κύριος Ανδρεαδάκης. Η δική σας θέση ποια είναι? Η εικόνα που έχετε από τις υποδομές στο Λασίθι ποια είναι? Έχουν γίνει βήματα προς τα μπρος? Τα βήματα θα τα λέγαμε προς τα μπρος. Καταρχάς, για το ΒΟΑΚ που πενεύονται. Επειδή ήταν συγκεκριμένος ο κύριος Ανδρεαδάκης. Θα φτάσει στη Σιτία ο ΒΟΑΚ? Έχουμε απάντηση σε αυτό? Θα φτάσει τη Σιτία ο ΒΟΑΚ? Δεσμεύεστε γι' αυτό, κύριε Ανδρεαδάκη, εσείς? Μπορώ να δώσω απάντηση? Μα βέβαια, βέβαια. Ωραία. Αρκεί να μην τραβήξουμε πολύ γιατί είναι ο κύριος. Όχι, όχι, θα είναι πολύ σύντομο. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Θα σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία, όπως άκουσε το πρόβλημα της Χισάμου, γιατί ο σχεδιασμός του ΒΟΑΚ επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν μέχρι τα Χανιά. Δεν ήταν μέχρι την Κίσαμο, το θυμίζω αυτό. Ακούστηκε το πρόβλημα, μελετήθηκε και ο ΒΟΑΚ τώρα επεκτείνεται μέχρι την Κίσαμο. Έτσι, έτσι λοιπόν τώρα μελετάμε και ακούμε την άποψη ότι ο ΒΟΑΚ πρέπει να επεκταθεί μέχρι τη Σιτία. Αλλά θέλω να τονίσω ότι στο... Λίγα δευτερόλεπτα είπαμε. Ωραία, ωραία, θα το πω μετά. Μα δεν θα έχετε χρόνο μετά. Αυτό είναι το θέμα. Δεν θέλω να φάω το χρόνο. Ελάτε, κύριε Δαλαβέρου. Το θέμα δε του φράγματος των Γραμμιανών, πόσα χρόνια κατασκευάζεται? Πότε θα τελειώσει κι αυτό? Εμείς ξέρετε τι άποψη έχουμε, πώς βλέπουμε την κατάσταση, πώς διαμορφώνεται δηλαδή, ότι δημιουργείται ο ΒΟΑΚ τώρα που θα στήσουν κιόσια διοδίων και είναι ικανοί να στήσουν τα κιόσια πριν να φτιάξουν το ΒΟΑΚ και να πληρώνουμε χωρίς να έχουμε διασύνδεση. Εντάξει, ποιος το λέει αυτό? Δεν νομίζω να υπάρχει αυτή η διαδικασία, κιόσια πριν το ΒΟΑΚ. Μεταφορικά το λέτε μάλλον. Συνήθως δεν το έχουμε, δεν είναι πρώτη φορά το βλέπουμε, έτσι. Επίσης, στο οροπέδιο Λασιθίου έχει φτιαχτεί μία λιμνοδεξαμενή, μία δεύτερη, μεγάλη λιμνοδεξαμενή, η οποία και αυτή για 20 χρόνια, ενώ έχει νερό, το νερό της δεν δίδεται. Τώρα που μπαίνει στη διαδικασία η εμπορευματοποίηση του νερού, τώρα φτιάχνουν το δίκτυο. Έχουμε να πούμε λοιπόν ότι ό,τι προχωρά είναι πάλι για να εισπράξουν αυτοί οι οποίοι μονίμως μαζεύουν κέρδη και όχι υπέρ του λαού, γιατί ο ΒΟΑΚ θα έπρεπε να έχει γίνει τόσα χρόνια τώρα, γιατί έχουμε αυτό το φρικτό φόρο αίματος που πληρώνουμε κάθε χρόνο. Μάλιστα. Ναι, κύριε Τσιτσιριδάκη, η ατζέντα του ΠΑΣΟΚ σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, τι περιλαμβάνει? Να κατασκευαστεί ο ΒΟΑΚ σίγουρα, ναι, ο οποίος μέχρι στιγμής είναι μόνο στα χαρτιά και στις μελέτες, να γίνει ένας πολύ σύγχρονος δρόμος. Προσωπικά θα ήθελα να γίνει ευρωπαϊκών δεδομένων τελευταίας τεχνολογίας.
Δηλαδή να είναι και για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα προσβάσιμος, να υπάρχουν υποδομές ούτως ώστε να μπορεί κάποιος να φορτίσει το αυτοκίνητό του το ηλεκτρικό, γιατί μπαίνουμε σε μια πράσινη μετάβαση. Βλέπετε μπροστά, κύριε Τσιριδάκη. Από εκεί, και πέρα θεωρώ ότι πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τα δίκτυά μας. Και τέλος, εμένα το προσωπικό μου όραμα είναι να γίνει ένα σιδηρόδρομο στην Κρήτη, που να αγκαλιάσει από τη μία πλευρά του νησιού μέχρι το άλλο. Το μέσο σταθερής τροχιάς που λένε. Αυτό. Είναι το καλύτερο και το πιο οικολογικό και είναι και ένα μέσο που βοηθάει και εμάς τα άτομα με αναπηρία. Γιατί εγώ το θέτω αυτό ως κριτήριο, που πρέπει να το εξετάζουμε όλοι. Δεν πρέπει να μας αποκλείουν από τη λήψη αποφάσεων, για να είμαστε ειλικρινείς. Και από εκεί και πέρα θα αναπτυχθεί Σόρροπα και Κρήτη. Έχετε σκεφτεί ότι αν υπάρχουν κάποιοι σταθμοί γύρω από τους σταθμούς, ο κάθε σταθμός είναι όπως τη θάλασσα. Η θάλασσα γεννά ζωή. Το ποτάμι γεννά ζωή. Ο σταθμός του τρένου γεννάει ζωή γύρω-γύρω. Θα υπάρχουν και οι πλατείες, θα υπάρχουν και τα καταστήματα, θα υπάρχουν και οι άνθρωποι που θα κατοικούν σε όλα αυτά. Το αναφέρετε βέβαια, κύριε Τσιριδάκη, καθώς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει στο εξωτερικό. Εάν δεν κάνω λάθος, θα λέγαμε και πριν από λίγο και στη Γερμανία. Να. Έχετε βιώσει την αίσθηση ενός μέσου σταθερής τροχιάς. Ναι, και στην Αθήνα. Βέβαια, με ασφάλεια εννοείται. Να. Με ασφάλεια, πάνω απ' όλα. Και στην Αθήνα το μέτρο μας έχει λύσει τη ζωή και τα πόδια, το δρόμο. Μάλιστα. Δηλαδή, και εκτός από αυτό, το τελευταίο που θέλω να πω, με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε και μια ισόρροπη ανάπτυξη. Γιατί δεν θα αναγκαστεί ο άλλος που έχει βρει μια δουλειά στο Ηράκλειο ή στα Χανιά και ζει στην Κάντανο ή στις Μοίρες να μετακομίσει στο Ηράκλειο. Θα μπορεί να ζει στις Μοίρες ή στην Κάντανο και να παίρνει το τρένο που θα έρχεται μισή ώρα, που θα κάνει ας πούμε μισή ώρα με ένα τέταρτο και να πηγαίνει στη δουλειά του και να γυρνάει σπίτι του. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Δαλαβέρου Καρύδη, διακύβευμα εκλογών. Τι διακυβεύεται στις εκλογές 21 του Μαΐου? Έχουμε κάποια δευτερόλεπτα για τον καθένα από σας. Δυνατό κουκουέ για να είναι δυνατή, για να είναι δυνατός ο λαός, και αδύναμες κυβερνήσεις για να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε σοβαρή αντιπολίτευση. Είναι γνωστό ότι τα στοιχειώδη θέματα της δημοκρατίας είναι η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση πρέπει να είναι πάρα πολύ δυνατή. Και δυστυχώς, ετούτη τη στιγμή, το μοναδικό κόμμα μέσα στην Ελληνική Βουλή που κάνει αντιπολίτευση είναι το ΚΚΚ. Μάλιστα. Κύριε Τσιριδάκη, διακύβευμα εκλογών. Το διακύβευμα των εκλογών είναι πρώτα απ' όλα να πάνε όλοι οι άνθρωποι να ψηφίσουν. Η δημοκρατία, το λέω και θα το λέω πάντοτε, είναι δικαίωμά μας και υποχρέωση. Δικαίωμα που το αποκτήσαμε πολύ δύσκολα. Να μην ξεχνάμε ότι για πάρα πολλούς αιώνες, πάρα πολλά εκατομμύρια συνανθρώπων μας δεν είχαν το δικαίωμα αυτό. Ζούσαν καταναγκαστικά κάτω από μονάρχες, από αριστοκράτες. Δεν μπορούσαν να εκφράσουν ούτε τη γνώμη τους, ούτε να λαμβάνουν μέρος τη λήψη των αποφάσεων. Έτσι, εμείς αφού έχουμε αυτό το δικαίωμα, να πάμε να το ασκούμε. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, το τελευταίο που θέλω να πω, για εμάς το ΠΑΣΟΚ, ως η μόνη προοδευτική και κεντρώα παράταξη, θέλουμε όποιος έχει ψηφίσει έστω και μια φορά ΠΑΣΟΚ να πάει να ξαναψηφίσει ΠΑΣΟΚ για να μας δώσει δύναμη στη νέα προσπάθεια που κάνουμε. Και θα ήθελα να πω και στους αριστερούς ψηφοφόρους ότι πάντοτε μαζί με το ΠΑΣΟΚ η αριστερά έκανε τις μεγάλες τομές. Έτσι οι αριστεροί ψηφοφόροι να μας δώσουν για άλλη μια φορά αυτή τη δυνατότητα. Μάλιστα. Και να μας ψηφίσουν. Πάμε στον κύριο Ανδρεαδάκη. Το διακύβευμα των εκλογών για τη Νέα Δημοκρατία. Καταρχήν θα συμφωνήσω με αυτό που ακούστηκε προηγουμένως, ότι ο κόσμος και οι νέοι, όλος ο κόσμος πρέπει να πάει να ψηφίσει. Είναι υποχρέωσή μας όλοι 21η Μαΐου να είμαστε σε πάλξη της κάλπης και να δώσουμε βροντερό παρόν όχι στην αποχή. Λοιπόν, το διακύβευμα των εκλογών για τη Νέα Δημοκρατία είναι ισχυρή ψήφο ανανέωσης στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί είναι η μοναδική παράταξη, μεγάλη, η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτή που έχει θέσει ξεκάθαρο πλάνο για την επόμενη τετραετία. Ούτε υπερκοστολογημένα προγράμματα, τα οποία έχουν σκοπό μόνο την υπερφορολόγηση πάλι της μεσαίας τάξης
ή κατ' επέκταση γλυκά λόγια στα αυτιά του εκλογικού του κόσμου, ούτως ώστε να ψαλιδιστεί η διαφορά με την πρώτη Νέα Δημοκρατία, ούτως ώστε να μην τεθεί θέμα ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη των εκλογών. Ούτε πρόγραμμα με αγνώστου χι και φαντάσματα πρωθυπουργού. Γι' αυτό λέμε ότι η μοναδική κυβέρνηση, η μοναδική παράταξη που έχει ξεκάθαρο προεκλογικό πλάνο αυτή τη στιγμή για την επόμενη τετραετία είναι η ισχυρή κυβέρνηση αυτοδύναμη τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Ανδρεαδάκη, κύριε Τσιτσιριδάκη, κυρία Δαλαβέρου Καρύδη, να είστε καλά. Καλή δύναμη. Θα τα ξαναπούμε και πάλι. Καλή επιτυχία, βέβαια. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά, λοιπόν.